Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πάμε να δούμε τώρα μαζί όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα αναμένεται ο ΕΟΔΗ να ανακοινώσει τα κρούσματα μετά από μία εβδομάδα, καθώς ισχύουν πλέον νέα δεδομένα. Κάθε Παρασκευή θα γίνεται η ανακοίνωση των κρούσματων και των άλλων δύο δικτών αθανόντων και διασωληνωμένων. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο για τους εκδρομείς. Όλα θα είναι πλέον πιο εύκολα. Απαιτείται όμως προσοχή στους δρόμους. Και να σταθούμε τώρα στο ξεκίνημα του δελτίου μας στην κάρτα εργασίας. Μπήκε πλέον στη ζωή μας. Ισχύει πλέον σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Ένα θέμα που ανέλησε σε όλες τις λεπτομέρειες η εκπομπή C-News. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα ενημέρωσης. Θα συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο του Βαγγέλη του Χριστόδουλο, αρχισυντάκτη της εκπομπής C-News, για να δώσουμε όλα τα στοιχεία γύρω από την κάρτα εργασίας. Οι απόψεις βέβαια δίστανται. Κάποιοι θέλουν την κάρτα, κάποιοι θεωρούν ότι είναι περιττή η κάρτα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Και είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους, γιατί σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου θα έχουμε επέκταση της χρήσης στο επόμενο διάστημα σε όλες τις μορφές απασχόλησης. Προς το παρόν, όπως είπες πολύ σωστά, περιορίζεται σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ με απαραίτητη προϋπόθεση η επιχείρηση να απασχολεί άνω των 250 ατόμων. Η ψηφιακή κάρτα ήταν μια διεκδίκηση του εργατικού κόσμου. Η ΓΕΣΕ την είχε ζητήσει επανειλημμένα από τις ελληνικές κυβερνήσεις και θεωρεί ότι ως βήμα είναι ορθή. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα στην εφαρμογή της. Για να μην περιοριστεί στην απλή αναβάθμιση της γραφειοκρατικής καταχώρησης στοιχείων με μια νέα μορφή καταχώρησης στοιχείων, η ΓΕΣΕ υποστηρίζει πως η ψηφιακή κάρτα πρέπει να συνοδευτεί από την ουσιαστική αναβάθμιση δομών όπως είναι η επιθεώρηση εργασίας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπενθυμίζω εντάχει ότι η ψηφιακή κάρτα ο σκοπός της είναι να καταγράφονται όλες οι κινήσεις των εργαζομένων από τις μέρες άδειά τους, την ημερομηνία πρόσληψης, την ημερομηνία απόλυσης, την ώρα άφηξης και την ώρα αποχώρησης από τον χώρο εργασίας τους. Και σκοπός είναι το να μην αναγκάζονται να απασχολούνται πέραν τις σύμβασής τους ώρες και να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρανομία στις συνθήκες εργασίας τους. Το κακό είναι ότι όταν μιλούμε για πλήρως υποστελεχωμένες δομές όπως η επιθεώρηση εργασίας, η απλή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας δεν σημαίνει τίποτα και δεν εξασφαλίζει τίποτα. Θα μπορούσε κάλλιστα ο εργαζόμενος με πίεση του εργοδότη να παραθέσει κάποια στοιχεία στην κάρτα του, η οποία παράθεση γίνεται ψηφιακά καταχώρηση αυτή, και να συνεχίσει να εργάζεται παρανόμως πέραν του ωραρίου του ή πέραν των συνθηκών που ορίζονται στη σύμβαση εργασίας του. Για να καταλάβει κανείς πόσο υποστελεχωμένη είναι η επιθεώρηση εργασίας, ας μην πάρουμε την περιοχή μας όπου υπάρχει γενικότερο πρόβλημα και αυτό είναι γνωστό. Πάμε στην Αττική, εκεί όπου για 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 30 απασχολούμενοι στην επιθεώρηση. 30 άτομα για 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για 1,5 εκατομμύρια απασχολούμενους. Αυτό και μόνο καταδεικνύει το πόσο δύσκολη είναι στην πραγματικότητα η διαδικασία ελέγχου. Άρα η ψηφιακή κάρτα ως εργαλείο θετική, αλλά η ΓΕΣΕ λέει ότι είναι δώρον άδωρο εάν δεν συνοδεύεται από μία επιθεώρηση που θα κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας θα έπρεπε να έχει 500.000 εργαζόμενους για να ανταποκριθεί στα... για να είναι ο έλεγχος όπως πρέπει δηλαδή. Διαφορετικά τώρα, όπως είπες Βαγγέλη, ένα 230 εργαζόμενοι τι να προλάβουν να κάνουν. Δηλαδή προλαβαίνουν μόνο να πάνε στη δουλειά τους και να φύγουν, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Θα ακούσουμε μία άποψη που καταθέτει ο υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας της ΓΕΣΕ, ο κύριος Στοημενίδης, ο οποίος καταγράφοντας τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο θέμα της επιθεώρησης εργασίας, περιλαμβάνει δυστυχώς και τη Δυτική Μακεδονία. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία. Όντως έδωσε πολλές λεπτομέρειες και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, απόσπασμα από την εκπομπή C-News.
Θεώρηση εργασίας έχουμε, αλλά δεν λειτουργεί όπως θέλουμε και όπως πρέπει να λειτουργεί. Η απάντηση σε τίτλους. Για να προχωρήσουμε τώρα στο ερώτημά σας. Η ψηφιακή κάρτα είναι μία ρύθμιση θετική από πλευράς Υπουργείου μέσα σε έναν κυκαιώνα αρνητικών ρυθμίσεων εις βάρος των εργαζομένων. Γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να γνωρίζουμε ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι εργάζονται σε έναν χώρο εργασίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στις ασφαλιστικές εισφορές και διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όμως, κύριε Καρυπίδη, στη χώρα μας συνηθίζουμε να νομοθετούμε πολλές φορές θετικά μέτρα σε ένα επίπεδο καθαρά πολιτικής διακήρυξης και σε επίπεδο ελέγχου και εφαρμογής να βρισκόμαστε σε μηδενικό σημείο. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα τρέξει το μέτρο. Είναι μια, είναι μια παθογένεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ότι πολλές φορές γίνονται νόμοι, αλλά όταν πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, δεν την εφαρμόζουμε σωστά ή καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι παθογένεια ή επιλογή, αυτό η ιστορική του μέλλοντος και οι πολίτες σήμερα μπορούν να το κρίνουν. Γιατί και στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το νομικό οπλοστάσιο που έχουμε είναι το ευρωπαϊκό πλήρες νομικό πλαίσιο. Όμως το τι γίνεται στη χώρα μας γνωρίζουμε πολύ καλά και πόσοι άνθρωποι χάνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τώρα, έλεγε πριν ο Βαγγέλης, βλέπουμε και τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από το Φλάσσι, αλλά και τη Δήμητρα τη Μακρύ από το Δίον, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι δουλεύουν πολλές ώρες, σε αντίθεση με αυτά που θέλουν κάποιοι να λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, δεν δουλεύουν. Δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Αλλά την ίδια ώρα, συμπλήρωσα εγώ, εμφανίζονται ότι έχουμε γύρω στο 35 με 40% το προσωπικό στη χώρα που εργάζεται να είναι με ήμια απασχόληση. Πόσο σας ανησυχεί αυτό και πώς μπορεί αυτό να το ελέγξει και το κράτος και οι υπηρεσίες του κράτους, αλλά και η ΓΕΣΕ που παρεμβαίνει. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, ειδικά εσείς έχετε παρέμβει και σε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Είχαμε τα επεισόδια στα Γραβενά, θα να θυμίσω στους τηλεθεατές μας στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τώρα, διότι έχει άλλο μια απασχόληση και μπορεί να δουλεύει 10 ώρα. Μου λέγανε ότι στη Θεσσαλονίκη που έγιναν κάποιοι έλεγχοι, έτσι, εκπρόσωποι των εργαζομένων, τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει προσωπικό σε κανένα καφέ, λέει, και εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Πώς δουλεύουνε, μόνα τους, ποιος σερβίρει δηλαδή. Είναι αυτά που σας λέω δηλαδή τώρα, οι παθογένειες. Ναι, όχι, είναι και το ρεπορτάζ σας είναι πλήρως από το επιτελείο σας και οι παρατηρήσεις σας είναι εύστοχες. Η ερμηνεία των επίσημων καταγραφών είναι ότι δηλώνονται ως σημειοαπασχολούμενοι άνθρωποι και δουλεύουν υπεροριακά. Αυτός είναι ο κανόνας. Γι' αυτό ακριβώς παρουσιάζομαστε να έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ημιαπασχόλησης ως χώρα. Από τη στιγμή που δεν γίνονται έλεγχοι, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε εργοδότης ασίδωτα μπορεί να προχωρεί σε αυτές τις ενέργειες. Από την άλλη πλευρά, και τα εισοδήματα των εργαζομένων από το 2011 και μετά έχουν συρρυκνωθεί εξαιρετικά. Αυτό το γνωρίζουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, το γνωρίζουμε από τις δικές μας οικογένειες και όταν μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, θέλω να ξέρετε κύριε Καρυπίδη, στους συναδέλφους μας στο εξωτερικό, δεν μπορούν να πιστέψουν το τι έχει συμβεί στη χώρα στα τελευταία 10 χρόνια. Ότι τα εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί μέχρι 35-40% και η ακρίβεια έχει εκτινάξει βασικά αγαθά πάνω από 30-40%. Αυτό δημιουργεί δηλαδή μια δυσκολία στην αγοραστική δύναμη γύρω 75-80%. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνονται έλεγχοι, ο κάθε εργοδότης μπορεί να δηλώνει ως σημειοαπασχολούμενο έναν εργαζόμενο, ο εργαζόμενος αυτός μπορεί να δουλεύει υπεροριακά και τα Σαββατοκύριακα και βέβαια να αμείβεται με ψίχουλα. Στο χώρο της υγείας τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, σήμερα ο ΕΟΔΗ αναμένεται να ανακοινώσει τα κρούσματα. Αυτό θα γίνεται μία φορά τη εβδομάδα, όπως επίσης και τους υπόλοιπους αριθμούς, σκληρούς αριθμούς θανόντων και διασωληνωμένων.
Φιλοξενούμε στο δελτίο μας σε αμέσο Skype η σύνδεσή μας στον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Στέργιο Γκανάτσιο, να μας δώσει την εικόνα, πώς ακριβώς έχει η εικόνα, καθώς δεν έχουμε πλέον κρούσματα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Μόνο ακούμε. Οπότε ο κύριος Γκανάτσιος θα μας δώσει τα ακριβή στοιχεία. Καλησπέρα, κύριε διοικητά. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι περπατάμε στα τυφλά. Ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε. Στην Κοζάνη έγιναν rapid test προχθές. 151 διενεργήθηκαν, 2 τα θετικά. Ευχάριστο αυτό. Ωστόσο, δώστε μας την εικόνα, κύριε Γκανάτσιο, πώς ακριβώς έχει σήμερα στο νοσοκομείο η κατάσταση. Στο νοσοκομείο η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Μάλλον είναι τα καθυστερημένα της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι 15 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 8 ύποπτα. Και βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή της ημέρας. Είναι αριθμός ανησυχητικός, κύριε διοικητά, έχοντας στοιχεία και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τέτοια περίοδο πέρυσι, πώς ακριβώς, ποια είναι η εικόνα, να ανησυχούμε, να είμαστε πιο ήσυχοι, να πάμε διακοπές. Κοιτάξτε, τέτοιο καιρό πέρυσι ήταν λιγότερα τα περιστατικά που νοσηλεύαμε. Φέτος είναι περισσότερα. Ανησυχητικά είναι ως προς το πιθανή εξέλιξη, αν θα έχουμε και θα αυξηθούν. Για το νοσοκομείο ο αριθμός των περιστατικών δεν είναι μεγάλος, διότι έχουμε διαχειριστεί πολλαπλάσια νούμερα συγκριτικά με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μας δημιουργεί όμως μια κατάσταση όπου φοβούμαστε για το τι μπορεί να συμβεί παραπέρα. Κάποιο περιστατικό στη ΜΕΘ δεν έχουμε, κύριε διοικητά. Στη ΜΕΘ αυτή την περίοδο έχουμε μόνο καθαρά περιστατικά. Είναι 3 καθαρά περιστατικά, δεν έχουμε COVID περιστατικά. Δεν έχουμε νοσηλεία από COVID. Μήπως έχετε πρόχειρο το στοιχείο ποιος ήταν ο υψηλότερος αριθμός νοσηλείας στην παθολογική κλινική στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα 2 χρόνια. Για να το έχουμε ως συγκριτικό στοιχείο, δηλαδή φτάσαμε μέχρι και 110-120 άτομα. Όπως θα θυμάστε, προηγούμενες περιόδους είχε γεμίσει το νοσοκομείο μας και είχαμε βγάλει σχεδόν όλα τα καθαρά περιστατικά σε κλινικές ιδιωτικές για να μπορούμε να τους διαχειριστούμε, γιατί δεν επαρκούσε. Όντως είχε δοθεί κάποια χρονική περίοδος 127 κλίνες για COVID περιστατικά. Σχεδόν το σύνολο της παθολογικής και της χειρουργικής, καθώς και της μαιευτικής κλινικής. Τα υπόλοιπα τμήματα ήταν μεικτά, όπως τα παιδιατρικά που είχαν μεικτά και το ένα και το άλλο, ή το κομμάτι της αιμοκάθεσης και τα λοιπά, όπου διαχειρίζονταν ταυτόχρονα περιστατικά τα οποία χρειάζονταν αιμοκάθεση, αλλά ήταν και COVID και πιθανώς μπορούσαν να μετακινούνται στο σπίτι τους. Αλλά τα 120 κρεβάτια που είχαμε ήταν γεμάτα. Κύριε διοικητά, συνεχίζονται οι έλεγχοι στον ίδιο βαθμό στο μοριακό εργαστήριο όσον αφορά τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID. Πώς είναι η κατάσταση? Βλέπετε ότι κάνουμε και έναν απολογισμό τώρα για να κάνουμε και τον προγραμματισμό του επόμενου χρονικού διαστήματος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί ο αριθμός των δειγμάτων που έρχεται προς εξέταση στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Είναι όμως αρκετά μικρότερος από αυτό που μπορεί να διαχειριστεί το εργαστήριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχονται γύρω στα 300 με 400 περιστατικά από όλη τη Δυτική Μακεδονία, συν τις περιφερειακές ενότητες Πέλλας και Ιμαθίας. Και αντίστοιχα και από τα κέντρα υγείας των αντίστοιχων περιφερειακών ενωτήτων.
Εντάξει, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν είναι μικρό, αλλά ταυτόχρονα δεν κουμπάει τα νούμερα τα οποία κάποτε είχαμε φτάσει να μετρούμε το 1200 την ημέρα. Μας στέλνονταν για εξέταση 1200 την ημέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Ούτως ή άλλως το εργαστήριο αυτή τη στιγμή έχει κάνει στην τελευταία αποτίμηση που κάναμε περίπου ενός μηνός, έχει ξεπεράσει τις 190.000 μετρήσεις όσον αφορά τεστ PCR για την διερεύνηση του αν υπήρχε ή δεν υπήρχε COVID στους εξεταζόμενους. Η λειτουργία του νοσοκομείου σήμερα δεν έχει κάποια προβλήματα και στέκομαι στο κομμάτι στελέχωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ωστόσο, υπάρχει μία ανακοίνωση, παύλα διαμαρτυρία, από την Ένωση Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας, η οποία σημειώνει, κύριε Διοικητά, ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε προσλήψεις οι αρμόδιοι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα νέο κύμα το φθινόπωρο, που το περιμένουν τουλάχιστον οι ειδικοί. Υπάρχει περίπτωση να δούμε νέες προσλήψεις τόσο σε ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικό. Και να προσθέσω βέβαια ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα έρχονται γιατροί στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης και αναλαμβάνουν πλέον επίσημα τα καθήκοντά τους από επικουρική, πλέον επίσημα είναι γιατροί του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει σταθερή, εδώ και 2,5 χρόνια, σταθερή αναζήτηση και υπάρχουν και ανοιχτές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών που δεν καλύπτονται. Όχι μόνο στο δικό μας το νοσοκομείο, διότι άμα ήταν μόνο το δικό μας θα λέγαμε ότι δεν είναι καλά για μας, αλλά εντάξει είναι μια κατάσταση ευχάριστη. Όχι, γι' αυτό τόνισα η Ένωση Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια, είχαμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος και ο ίδιος επεσήμανε το ίδιο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, καταντάει κάπου ευχολόγιο αυτό να ζητούμε θέσεις και οι αρμόδιοι να προσλαμβάνουν ή να προκυρήσουν, διότι δυστυχώς προκυρήσουμε και για μόνιμες θέσεις, αλλά οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται. Και ακόμα χειρότερο είναι ότι πολλές φορές επειδή γίνονται προκηρύξεις και από κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και τα λοιπά, της Λάρισσας και αντίστοιχα πανεπιστημιακά, γιατροί που υπηρετούν σε εμάς, αλλά είναι από τις αντίστοιχες περιοχές ή κατοικούν στις αντίστοιχες περιοχές με τις οικογένειές τους, υποβάλλουν τα χαρτιά τους και φεύγουν προς τα εκεί. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς θα υφίσταται και δυστυχώς αυτό που επειδή δεν υπάρχουν τόσο γιατροί πια, λόγω του ότι έχουν μετακινηθεί πάρα πολύ στο εξωτερικό και δεν υπάρχει στη δεξαμενή, δεν υπάρχουν πια γιατροί για να αντιληφθούν, για να έρθουν μπροστά στα νοσοκομεία. Δυστυχώς και αυτό το κομμάτι που λέει να προκηρυχτούν θέσεις είναι εκτός πραγματικότητας, διότι θέσεις προκηρύσσονται, αλλά γιατροί δεν έρχονται. Να πούμε και μια αλήθεια. Όλοι επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και οι συνθήκες είναι καλύτερες και τα χρήματα είναι περισσότερα, κύριε Διοικητά. Να λέμε και τις αλήθειες κάποια στιγμή. Δεν έρχεται ο γιατρός να κάνει 3 εφημερίες τη βδομάδα και να παίρνει 1.000 και 1.200 ευρώ, όταν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο παίρνει και 4 και 5.000. Και αν κάνει και εγχειρήσεις, παίρνει και 15.000 ευρώ. Τώρα, να ρωτήσω λίγο. Υπάρχει περίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν κάποιες προσλήψεις? Έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει ζητηθεί από το νοσοκομείο μας ένας μεγάλος αριθμός γιατρών. Τώρα, το πόσες θέσεις θα δοθούν και το πόσες θα προκηρυχτούν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς. Κυκλοφορούν κάποια νούμερα, αλλά τα οποία από τη στιγμή που δεν είναι επίσημα, δεν έχει νόημα να τα λέμε. Το θέμα δεν είναι όμως το αν θα προκηρυχτούν ή θα ζητηθούν και θα προκηρυχτούν. Το θέμα είναι εφόσον προκηρυχτούν, να καλυφθούν. Διότι άμα πάμε πάλι σε μία από τα ίδια, σε έναν άγωνο διαγωνισμό χωρίς αποτέλεσμα, θα μένουν με κενές θέσεις
Είναι δώρο άδωρο το να μας δίνονται θέσεις από το Υπουργείο και να μην καλύπτονται εν τέλει από το, για το νοσοκομείο μας, για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Κύριε Διοικητά, είναι μια προσπάθεια δυστυχώς η οποία εξαιτίας της κατάστασης θα μας πάρει αρκετά χρόνια και εφόσον γίνονται επανειλημμένα προκηρύξεις για να καλυφθεί αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μπορεί να ήταν αναγκαστική, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση της οποίας τα αποτελέσματα τώρα φαίνονται, όπου ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας μετανάστευσε στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή οι ανάγκες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να καλυφθούν, διότι ακριβώς οι νέοι επιστήμονες έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό και οι θέσεις αυτές δύσκολα πια μπορούν να καλυφθούν. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους γιατρούς, αναφέρουμε σε φάσεις φύσεως επιστημονικό προσωπικό, μεταξύ αυτών και το ιατρικό. Που το ιατρικό τουλάχιστον είναι στην πρώτη γραμμή για το νοσηλευτικό, αλλά από εκεί ξεκινάνε και όλα και τελειώνουν. Βέβαια υπάρχει το διοικητικό, είναι μια αλυσίδα που αν σπάσει ένας κρίκος της αλυσίδας, σίγουρα κύριε Διοικητά θα υπάρχει και πρόβλημα. Επειδή έχουμε τη δυνατότητα, κλέβω λίγο ακόμα από τον πολύτιμο χρόνο σας, φτάσατε όλο αυτό το διάστημα κάποια στιγμή να πείτε τι κάνουμε σήμερα? Έχουμε μεγάλη έλλειψη σε εκείνο τον τομέα. Φτάσατε ποτέ σε τέτοια δύσκολη θέση? Δυστυχώς πάρα πολλές φορές. Ναι, γιατί όλοι νομίζουν ότι έχετε ένα μαγικό ραβδάκι, κύριε Διοικητά, και ότι όλα λύνονται αυτομάτως. Δυστυχώς, πέρα από το γενικό προγραμματισμό και τα προβλήματα του γενικού προγραμματισμού, υπάρχει και η καθημερινότητα, η οποία είναι πιθανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι και στην καθημερινή μας ζωή. Όπου μπορεί να κάνουμε γενικά προγραμματισμό, αλλά η καθημερινότητα είναι τόσο σκληρή, που η οποία είναι αυτή η οποία στο τέλος δημιουργεί τη γενικότητα. Δηλαδή, το γενικό πρόγραμμα αποτελείται από την καθημερινότητα, το άθροισμα των καθημερινότητων. Έτσι, έτσι λοιπόν έχει εικόνα και μία κουβέντα λίγο για τις εργασίες που εκτελούνται. Επέκταση του νοσοκομείου, κύριε Διοικητά, έχουμε κάποιο πρόβλημα στις εργασίες, στη συνέχιση των εργασιών? Χρήματα υπάρχουν, σχέδιο υπάρχει, μελέτη υπάρχει, διάθεση υπάρχει, εργαζόμενοι υπάρχουν, που σημαίνει ότι έχουμε καλή συνέχεια. Εντάξει, όλα γίνονται ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει μελέτη. Γιατί πολλές φορές επειδή άκουσα ότι υπήρχε μελέτη και υπάρχει μελέτη και όλα γίνονται βάσει μελέτης. Καλά, κάπου στηρίζονται οι μηχανικοί. Δεν έρχονται και βάζουν πέτρες μόνοι του. Για να το κάνω έτσι και παραστατικά. Η μελέτη διενεργείται ταυτόχρονα με την κατασκευή. Απλά προηγείται κατά ένα ή δύο βήματα. Αυτή τη στιγμή τα έργα προχωρούν κανονικά και η μελέτη του έργου, η οποία προηγείται της κατασκευής, αλλά συμβαδίζει, και η κατασκευή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι προβλήματα καθημερινότητας, όπου πρέπει να συντονίζονται πολλές δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει τις δυσκολίες του πολλές φορές. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο αξεπέραστο πρόβλημα και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που έχει εξ αρχής οριστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διοικητά, για τα ενδιαφέροντα, για όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας δώσατε. Θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι. Ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για εκπαίδευση, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για το νέο νόμο. Και θέλω να το κάνω αυτό με τον πρώτο πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για να μας δώσετε και την εικόνα, γιατί έχετε και άποψη πού πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές σας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και θα μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα για το Πανεπιστήμιο. Δεσμεύεστε. Καλό, καλά να είμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Διοικητά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τη δοκιμαστική λειτουργία της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στην Πτολεμαΐδα.
Χθες ο καλός συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης εξασφάλισε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον διευθυντή, τον πρώην διευθυντή βέβαια, γιατί τώρα συνταξιοδοτήθηκε, τον κύριο Μιχάλη Δερβενιωτάκη, ο οποίος έβαλε το πρώτο λιθαράκι στο ξεκίνημα αυτής της μονάδας. Λιθαράκι, λοιπόν, φτάσαμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη μονάδα, υπερσύγχρονη, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και έδωσε και πολλά στοιχεία, Κώστα. Καλησπέρα. Πολύ ωραία η συνέντευξη, πραγματικά. Καλησπέρα. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά μετά από καιρό δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα για τα κουμπάκια, τα πολλά που έχει η νέα μονάδα. Ναι, είναι πραγματικά μια δεδαλώδης κατασκευή που πρέπει να ευθυγραμμιστεί, να εναρμονιστεί το ένα κουμπάκι με το άλλο και το ένα μηχάνημα με το άλλο, προκειμένου να λειτουργούν όλα σε αρμονία για να μπει στο σύστημα τελικά και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε ένα σύγχρονο εργοστάσιο σύγχρονης τεχνολογίας με λιγνίτη ως καύσιμη ύλη. Ο Μιχάλης Δερβενιωτάκης ήταν για 37 χρόνια στέλεχος της επιχείρησης, της ΔΕΗ, και για αρκετά χρόνια διευθυντής επίβλεψης έργων και κατασκευών. Έχει επιβλέψει τον ΑΕΣ Μελίτης και βεβαίως τώρα τα τελευταία χρόνια και τον νέο σταθμό, την Τολεμαΐδα 5. Βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια είναι συνταξιούχος, αλλά σε κάθε περίπτωση το κατασκευαστικό μέρος από την αρχή του μέχρι και σχεδόν στην ολοκλήρωσή του ήταν ο επιβλέπων από πλευράς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Μια μονάδα που, όπως είπε, ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο σε προϋπολογισμό και κόστος. Μια μονάδα η οποία θα συνεισφέρει στο σύστημα, τουλάχιστον οι δυνατότητες της είναι 660 ΜΒ. Είναι η μεγαλύτερη μονάδα που θα έχει η χώρα σε λιγνίτη και είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Την στιγμή της απόφασης κατασκευής ήταν η πιο σύγχρονη μονάδα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τους λιγνίτες. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, όταν η μονάδα θα εναρμονιστεί και θα ξεκινήσει, όπως μας είπε ο Μιχάλης Τερβενιτάκης, βεβαίως δεν συμφωνεί με τα όσα ακούγονται ότι η μονάδα θα μπει στο σύστημα το φθινόπωρο. Υπάρχει μια διαδικασία και υπάρχουν πρωτόκολλα που προβλέπουν το τι ακριβώς θα συμβεί. Θέλει τουλάχιστον 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία μέχρι ότου να δοθεί το πράσινο φως και το πιστοποιητικό αξιοπιστίας για να μπορεί να λειτουργήσει και να είναι στο σύστημα. Όταν όμως θα μπει, που ενδεχομένως θα είναι στους πρώτους μήνες του 2023, θα είναι η μονάδα η οποία ουσιαστικά θα αποτελεί τον σταθμό βάσης και θα λειτουργεί σχεδόν πάντα. Mm-hmm. Και το λέω το σχεδόν πάντα γιατί θα είναι ήδη στα διεθνή στάνταρ ό,τι αφορά την ρύπανση. Αν και είναι λιγνητική, έχει ελάχιστους ρήπους και επειδή θα είναι και σύγχρονη και καινούργια, θα έχει και χαμηλό κόστος λειτουργίας και άρα θα είναι η πρώτη που θα επιλέγεται από τη ΡΑΕ για να λειτουργεί. Και όπως είπε ο κύριος Δερβενιωτάκης, πρέπει να βγάλει και τα λεφτά της αυτή η μονάδα. Ναι, αυτό πραγματικά. Δανεισμούς είχαμε, πολλά είχαμε, ναι, επιτόκια, όλα τα πάντα. Τα μισά χρήματα ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που σημείωσε. Τα μισά χρήματα είναι τα οποία δανείστηκε, περίπου 750 εκατομμύρια η ΔΕΗ από την Γερμανική Τράπεζα Επενδύσεων και με αυτά τα χρήματα, αλλά και τα δικά της κεφάλαια, έφτασε σε αυτό το σημείο να κατασκευάσει αυτή τη μονάδα. Προφανώς, οποιοσδήποτε και ο πιο αφελής επενδυτής, όταν κάνει μια επένδυση, θέλει, αμή τι άλλο, να αποσβέσει τα χρήματα της επένδυσης. Μα και γι' αυτό την κάνει την επένδυση. Βάζουμε 5 για να πάρουμε 10. Και κέρδος, να έχει και κέρδος, πόσο μάλλον να μην μπορεί να κάνει απόσβεση της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αποτελεί μια μονάδα πολύ σύγχρονη για την περιοχή και για τα επόμενα χρόνια που θα προσδώσει επιπλέον και θερμική ενέργεια για τις τηλεθερμάσεις, όχι μόνο της Τολεμαΐδας αλλά και της Κοζάνης, γιατί θα διασυνδεθούν οι τηλεθερμάσεις και θα έχουν κοινό κεντρικούς αγωγούς και δίκτυο. Το αμύντο είναι εκτός γιατί έχει αυτόνομη μονάδα.
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Και το αμύντεο θα διασυνδεθεί. Αργότερα όμως. Και το αμύντεο όλες θα έχουν μια κοινή τηλεθέρμανση Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως δεν θα καταργηθούν οι κατατόπους δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά θα υπάρχει μια, κάτι σαν τη διάδημα, μια εταιρεία η οποία θα έχει μετόχους όλες τις τηλεθερμάσεις και θα αποτελεί την τηλεθέρμανση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα έχει ως σκοπό την εξέβρεση μονάδων, θερμικών δηλαδή πηγών, για να δίνει στο δίκτυο. Είναι κάτι το οποίο είναι το μέλλον. Είναι τα επόμενα βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ναι, ας το συζητάμε όμως και ας ξεκινήσουν από τώρα οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι δημοτικές αρχές. Ναι, και έχουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να το προχωρήσουν, μην φτάσουμε πάλι στο παραπέντε και ψάχνουμε και να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση το χειμώνα στην Κοζάνη. Το Λεμαίδα το έχει λύσει το πρόβλημα, όπως και το αμύντεο. Προς το παρόν, βλέποντας... Στελέχη της επιχείρησης μου έλεγαν ότι εάν λειτουργήσει το σύστημα όπως λειτουργούσε το προηγούμενο χειμώνα, που μάλλον έτσι θα λειτουργήσει, θα είναι συχνές οι εξόδους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και άρα δεν θα δίδονται, θα υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Μακάρι να διαψευτώ και οι πληροφορίες μου να είναι λαθασμένες. Κώστα, θα παρακολουθήσουμε τώρα την συνέντευξη που σου παραχώρησε αποκλειστικά σε σένα, στην τηλεόραση του Φλάσσο, ο Μιχάλης Δερβενιωτάκης, με τη σημείωση, Κώστα. Τι ωραίος άνθρωπος. Δηλαδή, έκανε αυτό το μεγάλο και με πόσο ωραίο τρόπο παρουσίασε όλο αυτό το υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Κύριε Δερβενιωτάκη, εσείς υπήρξατε στέλεχος του λιγνητικού κέντρου, της ΔΕΗ, και για πολύ μεγάλο διάστημα από την αρχή κατασκευής της μονάδας. Από την έναρξη της κατασκευής της μονάδας, από την ώρα της υπογραφής της σύμβασης ουσιαστικά. Ουσιαστικά ήσασταν το άγρυπνο μάτι και αυτή της ΔΕΗ. Ναι, ήμουν διευθυντής του κλιμακίου της επίβλεψης εκεί μέχρι το τέλος του 2018, οπότε συνταξιοδοτήθηκα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πώς ξεκίνησε αυτή η μονάδα, πόσο σημαντική είναι αυτή η μονάδα. Αυτή η μονάδα, εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα. Ίσως είναι και η μεγαλύτερη λιγνητική μονάδα που έχει κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τουλάχιστον μας είπαν οι κατασκευαστές τους στη Γερμανία όταν επισκεφθήκαμε διάφορες μονάδες. Είναι ένα μεγάλο έργο για τη ΔΕΗ. Ένα δις 400 ήταν με 660 μεγαβάτ παραγωγή, βαθμό απόδοσης αρκετά υψηλό. Μπάσκη περιπτώσει ήταν το καμάρι της ΔΕΗ εκείνη τη χρονική στιγμή. Και μια σύγχρονη μονάδα από άποψης περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μονάδα, η πιο σύγχρονη μονάδα που είχε κατασκευαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς όλα τα νούμερα, αλλά ενώ ο νόμος μας επέτρεπε, ξέρω εγώ, να έχουμε κάποιο διοξίδιο του άνθρακα, διοξίδιο του θείου που να μην υπερβαίνει κάποια ποσοστά που ήταν της τάξης των 500 μιλιγκράμμων κυβικό μέτρο, εμείς είχαμε ούτε τα μισά. Το ίδιο ίσχυε και τα οξύδια του αζότου και γενικά για όλους τους ρήπους, αλλά και για το ποσοστό της θέφρας που έβγαινε από την καμινάδα, ήταν πολύ πιο χαμηλό από αυτό που επέτρεπε εκείνη τη στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, η μονάδα πια είναι στο τελικό στάδιο. Ναι, έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και μπαίνουμε στο στάδιο των δοκιμών. Ναι, έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Έχει μπει προπολού σε δοκιμές. Αλλά αυτό το πράγμα που λέμε δοκιμές δεν είναι μία απλή διαδικασία που θα κρατήσει 5 και 6 μήνες. Πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στο συνέστημα, περνώντας από το δρόμο όταν βλέπετε τη μονάδα, πώς αισθάνεστε? Εντάξει, πάντοτε συγκινούμε. Επισκέφτομαι τακτικά τη μονάδα, μπαίνω μέσα, βλέπω τους συναδέλφους, ρωτάω για την πρόοδο των εργασιών.
Αν μπορώ κάπου να βοηθήσω, είμαι πάντοτε διαθέσιμος. Εντάξει, είμαι και εγώ ένας ρομαντικός τύπος αυτός. Νιώθω ότι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Ναι, έχουμε βάλει ένα λιθαράκι. Εξάλλου, εντάξει, αυτή ήταν και η δουλειά μου. 37 χρόνια στη ΔΕΗ ήμουνα στις κατασκευές των ελληνικών μονάδων. Υπήρξα διευθυντής στην Μελίτη, υπήρξα υπεύθυνος μηχανικός των εργασιών στον Άγιο Δημήτριο, στα συναλλαγή των φίλτρων. Ήμουνα πάντοτε στην κατασκευή αυτών των μονάδων, ας πούμε. Τώρα πάμε στο στάδιο, είμαστε στάδιο δοκιμών. Ακούσαμε και από επίσημα χείλη, παραδείγματος χάρη του Υπουργού Ενέργειας, από τα πιο επίσημα χείλη, ότι η μονάδα λόγω και της συγκυρίας θα μπει σε λειτουργία και μάλιστα πολύ γρήγορα, είπε ο Υπουργός μέσα στο Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε να δείτε, τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. Δεν ξέρω από πού πληροφορήθηκε αυτό, σίγουρα όχι από στελέχη της ΔΕΗ εδώ, οι οποίοι ξέρουν τη διαδικασία. Το να μπει η μονάδα σε λειτουργία είναι, έχει ακόμα πολύ δρόμο. Έχει ακόμα πολύ δρόμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, από ό,τι έμαθα, έγινε ο καθαρισμός του boiler. Μετά από αυτόν τον καθαρισμό του boiler θα πρέπει με πετρέλαιο, θα πρέπει η μονάδα να δοκιμαστεί, να ανάψει με λιγνίτη. Και αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Και θα πρέπει να γίνουν δεκάδες, χιλιάδες ίσως δοκιμές, μετρητές και τέτοια. Γιατί αυτή η μονάδα, για να το πω κάπως απλά να το καταλάβουμε, έχει περίπου 15.000 μετρητές και καταναλωτές, όργανα, τα οποία είναι όλα αυτά θα πρέπει και να μετρηθούν και να συγχρονιστούν. Είναι, μπράβο, αυτά όλα ένα-ένα πρέπει να δοκιμαστεί και μετά ένα-ένα μαζί σε συνδυασμό με κάποια άλλα πρέπει να δοκιμαστούν. Δηλαδή αυτό που λέμε να γίνει δοκιμές του ανοιχτού loops, του κλειστού loops, έχει διαδικασία και κάποια στιγμή αφού γίνουν όλα αυτά εδώ θα πρέπει ένα-ένα τα συστήματα χώρια να δοκιμάζονται. Και όταν λέμε σύστημα σε μία μονάδα εννοούμε κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή ένα σύστημα από μόνο του είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο, δηλαδή το σύστημα παραγωγής του νερού είναι ένα εργοστάσιο, παράγει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερό απειονισμένο και αφαλατωμένο. Και για κάποιο διάστημα πρέπει να το και μετά όλα αυτά τα συστήματα μαζί, όλα αυτά τα συστήματα ένα-ένα πρέπει να, και αυτά μεταξύ του να συγχρονιστούν. Και όταν προχωρήσει αρκετά αυτές οι δοκιμές, κάποια στιγμή έρχεται κάποια κρίσιμη ώρα που λέμε που γίνεται ο συγχρονισμός της μονάδος. Από την ώρα που θα γίνει ο πρώτος συγχρονισμός της μονάδος που μου είπαν ότι προβλέπουν να είναι κατά τον τέλη Σεπτέμβρη, από εκεί και πέρα το να μπει η μονάδα σε λειτουργία έχει ακόμα πολύ δρόμο. Δηλαδή έχει τουλάχιστον ένα εξάμενο δρόμο. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πρακτικές όλων των μονάδων. Είναι το εξάμεινο της εγγυημένης λειτουργίας από την κατασκευάστρια εταιρεία. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Για να μπει σε λειτουργία η μονάδα πρέπει να αποδείξει κάποια στιγμή ότι είναι άξια να παράγει ρεύμα και είναι και αξιόπιστη. Αυτό θα συμβεί όταν ο εργολάβος κάνει αυτές όλες τις δοκιμές, θέσει τη μονάδα ο ίδιος σε λειτουργία, αρχίζει να την δουλεύει και παρακολουθεί τη μονάδα και βλέπει πού πρέπει να επεμβεί και τι πρέπει να διορθώσει. Διότι όλα αυτά εδώ που είπαμε τα 15.000 δεν είναι όλα τέλεια. Κάτι στραβό πάντοτε συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι μεγάλο. Το να γίνουν η δικιά σας εκτίμηση δηλαδή πότε μπορεί, από το νέο έτος μπορεί. Πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά και είμαστε τόσο τυχεροί, από το Σεπτέμβριο, αν προσθέσουμε άλλες 6 μήνες, θα φτάσουμε στις αρχές της ανοίξεως. Αν όλα πάνε καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί νωρίτερα. Και όταν λέμε να δουλέψει η μονάδα, δεν εννοούμε να την δουλεύει ο ανάδοχος, γιατί και την ώρα του συγχρονισμού θα παραχθούν κάποια μεγαβάτ, τα οποία θα μπουν στο δίκτυο. Αυτό όμως δεν είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να πάρει τη μονάδα η ΔΕΗ στα χέρια της και να την δουλεύει σύμφωνα με τις ανάγκες και τους προγραμματισμούς του δικτύου, του ΑΔΜΙΕ που λέμε. Και σε όλο αυτό το διάστημα θα εκπαιδεύεται και το προσωπικό της επιχείρησης. Ακριβώς. Κάποια στιγμή, αφού η μονάδα αποδείξει τα πάντα ότι είναι αξιόπιστη, μπαίνουμε σε αυτή τη φάση που λέμε η εμπορική λειτουργία. Δηλαδή, δουλεύει ο εργολάβος
τη μονάδα, σύμφωνα με τον δικό του προγραμματισμό, η ΔΕΗ παρακολουθεί τη λειτουργία αυτής της μονάδος και εκπαιδεύεται. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε κάποια μεγαβάτ τα οποία τα προσθέτουμε στο δίκτυο. Δεν είναι όμως αυτά τα μεγαβάτ που πάντοτε θέλει το δίκτυο. Το δίκτυο έχει το δικό του πρόγραμμα και θέλει τώρα να μπει η μονάδα και να δώσει τόσα μεγαβάτ. Σωστά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος ουσιαστικά τι κάνει, ροντάρει τη μονάδα. Για να φτάσει σε ένα σημείο να αποδείξει αυτό που λέμε την αξιοπιστία της μονάδος και να πει τη ΔΕΗ, έλα τώρα, η μονάδα είναι αξιόπιστη, έχεις εκπαιδευτεί, δούλεψε εσύ τη μονάδα για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι ένας μήνας, αυτό που λέμε η εμπορική λειτουργία. Δούλεψε την, εγώ θα σε παρακολουθώ, θα βλέπω αν δουλεύει όλα σωστά. Και μετά, αφού ολοκληρωθεί αυτό, πλέον η μονάδα είναι στα χέρια της ΔΕΗ. Αλλά αυτό που σας είπα είναι χρονικό διάστημα εξάμηνο. Mm-hmm. Τουλάχιστον δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε νωρίτερα από το να ανάψουμε τη μονάδα με πετρέλαιο που την ανάψαμε τώρα για να καθαρίσουμε κάποια τούμπα του μπόιλερ, μέχρι να ανάψουμε με λιγνίτη, μέχρι να συγχρονίσουμε. Έχει αρκετό δρόμο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω, εντάξει τώρα, το να δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο και μετά από κάποιους μήνες να διαψευθούμε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό πράγμα. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες όπως έχουν. Είναι όχι μια μονάδα που θα πρέπει και θα βασίζεται το σύστημα. Κοίταξε, είναι μια μονάδα η οποία, όπως σας είπα, είναι μονάδα πολύ σύγχρονη. Πιο σύγχρονη ίσως στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, γιατί σταμάτησαν να γίνονται και λιγνητικές, έτσι. Και θα είναι μια μονάδα αξιόπιστη. Δηλαδή θα δουλεύει σωστά. Οι ανάδοχοι που συμμετείχαν στην ολοκλήρωση του έργου είναι εργολάβοι παγκοσμίως φήμης και αξιόπιστοι. Δεν είναι μικρή εργολάβη, δηλαδή οι Siemens, αυτοί που οι Hitachi, αυτοί που συμμετείχαν όλοι, οι γερμανικές εταιρείες, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, είναι αξιόπιστοι τέτοιου κατασκευαστές. Και φυσικά και η μονάδα έχει προδιαγραφεί με προδιαγραφές ΔΕΗ, που η ΔΕΗ είχε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές των μονάδων, όπως γνωρίζεις, έχει κατασκευάσει αρκετές λιγνητικές μονάδες. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το αποκορύφωμα της εμπειρίας και για χώρων συναδέλφων, για αρκετά χρόνια θα είναι, για αρκετά χρόνια θα είναι και το καμάρι. Όχι για αρκετά χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια θα είναι το καμάρι, θα είναι η πιο αξιόπιστη μονάδα. Αρκεί να συνεχίσει να λειτουργεί και όχι να εξαγγείλουμε ότι θα τη σταματήσουμε το 25, το 27, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η μονάδα αυτή πρέπει να δουλέψει, πρέπει να βγάλει τα λεπτά της, πρέπει να ξεχρεώσει τα δάνειά της, όπως γνωρίζει το 50% είναι με δάνειο. Ναι, να κάνει και την απόσβεση, όπως λέμε. Να κάνει την απόσβεσή της. Δεν μπορεί να δουλέψει 3 χρόνια και 5 χρόνια. Η μονάδα αυτή είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα πρέπει να δουλέψει τουλάχιστον μια 20ετία. Και δεν είναι μακριά αυτή η 20. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά κράτη στην Ευρώπη μέχρι το 2050 θα δουλεύουν τους λιγνίτες τους. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια παρανομία δηλαδή. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Μαυρίδη. Σάββατο αύριο και στις 4 το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι το ραντεβού σας με την εκπομπή Σαμποτάζ, που επιμελείται και παρουσιάζει γνωστή δημοσιογράφος Βίκη Παπαλουκά. Θα δούμε λοιπόν αύριο Σάββατο ποιο είναι το περιεχόμενο της εκπομπής, ποια είναι τα θέματα. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την καλή συνάδελφο τη Βίκη για να μας δώσει το προφίλ της αυριανής εκπομπής, που πάντα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Flash TV που μας παρακολουθούν. Και όπως το είπες και εσύ, πραγματικά αυτές οι εκπομπές τώρα του καλοκαιριού θα είναι καυτές. Και καυτές και παράλληλα και δροσερές, γιατί αρκετά συχνά μας ανεβάζεις και στα ορεινά των γραβενών, δείχνοντας μέσα από την εκπομπή πολύ σημαντικά στοιχεία της περιοχής. Λοιπόν, αυτή τη φορά η εκπομπή
σου λέω ότι θα έχει καυτά θέματα και φυσικά και την δροσιά των ορεινών. Όχι, καυτά. Ναι, φιλοξενούμε έναν απολογισμό τον οποίο κάνει ο Δήμαρχος Δεσκάτης, ο κύριος Κορδίλας, που δεν μιλάει πολύ συχνά. Είναι απλός, ταπεινός άνθρωπος, δουλεύει, σοβαρός. Μας κάνει έναν απολογισμό σε ό,τι έχει να κάνει με τα 3 χρόνια δημαρχιακού θόκου, αλλά έργα ουσίας με δράσεις, τις οποίες έκανε μαζί παράλληλα με τους πολίτες του Δήμου Δεσκάτη. Έχω λοιπόν αυτό και παράλληλα με το αντάμωμα που θα γίνει στη Δεσκάτη, το αντάμωμα των Δεσκατιωτών που θα κρατήσει από 20 Ιουλίου ως 20 Αυγούστου, ένα μήνα σχεδόν. Απανταχού παρόντες όλοι μου είπε ότι έρχονται και από το εξωτερικό, γίνεται μεγάλο αντάμωμα, πραγματικό αντάμωμα και έχουν 4 χρόνια στα 5 να το κάνουν, γιατί κάθε 4 το κάνουν και λόγω κορονοϊού τους πήγε 5 χρόνια, άρα καταλαβαίνεις ότι είναι σε έξαψη για να ανταμώσουν. Ναι, ναι. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, που πρέπει να πούμε είναι στην κυριολεξία, Βίκη μου, ένα γλέντι, ένα μεγάλο γλέντι. Λοιπόν, παράλληλα όμως δεν μπορούσα, γιατί και οι πολιτικές αναζητήσεις και οι οικονομικές ανακατατάξεις μας έχουν κάνει πάρα πολύ ευάλωτους σε ό,τι αφορά την ανασφάλεια και την ασφάλεια που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτό. Άρα προσπάθησα και κατάφερα και έχω από τον καθήλυν αρμόδιο μία συνέντευξη μεγάλη με πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις και κατευθύνσεις από πρόεδρο μη συστημικής τράπεζας, της μεγαλύτερης μη συστημικής τράπεζας, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του, θα τον δείτε το Σάββατο. Μας έκανε την τιμή και θα παρουσιαστεί στο Flash TV και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα έχουμε απαντήσει για όλα, για την εθνική οικονομία, για τις αποφάσεις της κυβέρνησης, πώς θα πάει ο πρωθυπουργός, γιατί τα κάνει αυτά, πώς τις δάνεια, γιατί δεν δίνουν, πότε θα δώσουν, ποια θα είναι η αυριανή μέρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεγάλη ανάλυση. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ζητήματα και θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Άλλωστε, οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα είναι στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας, καθώς και πρέπει να ανοίξουν τους κρουνούς, να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, αλλά έχουν και άλλα προγράμματα που υλοποιούν. Αυτά λοιπόν μαζί με την κοινότητα, την υπέροχη κοινότητα Λάμδας, με τα μουσεία μανιταριών, με ιστορίες από μικρά κοριτσάκια που τους έχουν πει μεγαλύτεροι γιαγιάδες και παππούδες, με πραγματικές νεράιδες που συναντούσαν εκεί, με πηγολαμπίδες τις οποίες κυνηγούν αλλά ποτέ δεν πιάνουν και άλλα πολλά ωραία. Θα τα δούμε όλα το Σάββατο, καυτά και δροσερά παράλληλα, όπως το σαμποτάζ. Πολύ, πολύ ωραία. Δίκη μου, αύριο στις 4 το απόγευμα είναι το ραντεβού και σε επανάληψη στις 11.30 το βράδυ. Σαμποτάζ, λοιπόν, με την Βίκη Παπαλουκά, κυρίες και κύριοι, αύριο Σάββατο. Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχές για ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά, επίσης. Στο χώρο του πολιτισμού τώρα συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, οι εκδηλώσεις στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου. 51η διοργάνωση η φετινή και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού υπήρξαν εκδηλώσεις. Έχουμε τη χαρά, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Γιώργιο Χανδόλια, με τον οποίο θα δούμε την πορεία. Θα κάνουμε ένα flashback στις προηγούμενες εκδηλώσεις, αλλά θα δούμε μαζί και τι θα ακολουθήσει. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Είναι τιμή μας, κύριε διευθυντά. Να είστε καλά. Και το λέω αυτό γιατί βάλατε την υπογραφή σας και στις φετινές εκδηλώσεις και μέχρι τώρα φαίνεται ότι πάτε πολύ καλά. Πώς έγινε όλο αυτό, πού στοχεύατε κατά τη φετινή περίοδο σε αυτό το φεστιβάλ, τι θέλατε να δώσετε στον κόσμο, γιατί είχαμε 2 πολύ δύσκολα χρόνια. Ναι, είναι και πολύ ουσιαστικό αυτό το ερώτημα, γιατί μάλλον φαίνεται με τα γεγονότα των τελευταίων ετών και με τον COVID κυρίως ότι θα αλλάξει το μπλοκ και το στέλεχος των παραστάσεων στην συνέχεια. Έτσι νομίζω. Εγώ πορεύτηκα με τον τρόπο που τα τελευταία χρόνια είχα ως άξονα το θέατρο. Δεν άλλαξα κάτι. Δεν άλλαξα κάτι διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα σε σχέση με το τι είναι αυτό που πρέπει να φέρουμε, τι είναι αυτό που πρέπει να καταδείξουμε.
η κάθε παράσταση κουβαλάει ένα μήνυμα, κουβαλάει ένα ερώτημα, κουβαλάει ένα ιδεολόγημα. Αυτό επέλεξα. Κυρίως ο άξονας των φεστιβαλικών εκδηλώσεών μας είναι το θέατρο. Όμως γύρω από το θέατρο υποστηρίζει και στηρίζει και τις μουσικές εκδηλώσεις και αναλόγια. Φόρμες μικρές, μεγαλύτερες, αλλά πάντα το θέατρο νομίζω πως είναι η βάση για να κουβεντιάσει κανείς σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το επαναλαμβάνω αυτό έτσι με μεγάλη αγωνία. Ένα πρόγραμμα το οποίο βάζει μεγάλα ερωτηματικά. Αυτό είναι το θέατρο. Αυτό είναι το θέατρο το οποίο πιστεύω σε σχέση με το ερώτημά σας ότι σιγά σιγά και σταδιακά θα αλλάξει. Δηλαδή όλη αυτή η φόρτιση των τελευταίων ετών θεωρώ ότι θα γίνει και θα φέρει μηνύματα στην τέχνη, θα φέρει καινούργιες προσεγγίσεις, θα φέρει καινούργια θεματολογία νομίζω. Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω λίγο. Θεωρείτε ότι το θέατρο είναι ο πρωταγωνιστής αυτό το φεστιβάλ? Ναι, ή τουλάχιστον έτσι θα ήθελα εγώ. Έτσι, και όλο το Δέλτα Σίγμα, όλη μας η αγωνία είναι η μουσική, το τραγούδι κυρίως, είναι μια πιο εύκολη προσέγγιση. Όχι κατώτερη, αλλά πιο εύκολη. Πιο εύκολα κανείς τραγουδά παρά θα απαγγείλει ένα στίχο του Ελίτη, έτσι δεν είναι? Πιο εύκολα τραγουδά και χορεύει παρά να πει ένα μονόλογο από τους Πέρσες του Εσχύλου. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Συμφωνούμε βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν οργανισμό. Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε και κάποια έσοδα. Άρα, κύριε Διευθυντά, επιλέγετε και θεατρικές παραστάσεις που θα φέρουν κόσμο και μουσικές παραστάσεις που θα φέρουν κόσμο, γιατί πρέπει να κάνετε κι εσείς το δικό σας ταμείο, προκειμένου να διοργανώσετε τις εκδηλώσεις του επόμενου χρόνου. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αυτός είναι και ένας μονίμος βραχνάς όλων αυτών των οργανισμών, μικρών και μεγαλύτερων. Αλήθεια είναι. Οι μουσικές παραστάσεις φέρνουν καλύτερα έσοδα. Απ' την άλλη, το δικό μας φεστιβάλ είναι και πολυθεματικό. Δεν ρίχνει δηλαδή η μία δουλειά την άλλη, ενάντια της άλλης. Δεν αφαιρούμε κάτι από τις θεατρικές παραστάσεις για να βάλουμε μουσικές παραστάσεις ή ανάποδα. Υπάρχει ένας καταμερισμός, όχι με την ακρίβεια των ποσοστών, αλλά υπάρχει ένας καταμερισμός ο οποίος έχει να κάνει με την ισορροπία του τι θέλουμε να είναι αυτό το φεστιβάλ. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις δωρεάν και υπάρχουν και εκδηλώσεις με ένα μικρό εισιτήριο και πολλοί κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει τις παραστάσεις, αλλά να έχει και ένα έσοδο ο οργανισμός. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, σημαντικές εκδηλώσεις, ακριβές, μια και μιλάμε και για κοστολόγια, ποιες είναι δωρεάν. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του φεστιβάλ για να συμπληρώσει αυτός ο πολυθεματικός χαρακτήρας, όπου έχει αναλόγια, όπου έχει αρχαιολογικές ομιλίες, αρχαιολογικούς περιπάτους, αναλόγια τα οποία κρύβουν εκπλήξεις. Ή έτσι νομίζουμε, ή έτσι αυτό θέλουμε, αυτό διεκδικούμε. Στερεοτύπως πάντα μας λείπει στο πρόγραμμα αυτό που δεν μπορέσαμε να έχουμε. Πάντα υπάρχει αυτή η αγωνία, λες, εκείνο δεν το έβαλα, εκείνο μου λείπει. Εκείνη η παράσταση, κάτι που παίχτηκε εκεί στην Κοζάνη που ήταν σημαντική, δεν την έχω. Κυρίως τις περισσότερες φορές αυτό έχει να κάνει με τα κοστολόγια, έτσι δεν είναι? Πάντα. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών, είναι το Ορφαίο και όποιο είναι ένα άλλο ανάλογο στην Ευρώπη. Πάντα αυτός ο βραχνάς, το ότι πρέπει να βρεις έσοδα. Πρέπει να βρεις έσοδα για να καλύψεις όλη αυτή την πολυπίκυλη ανάγκη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ θέμα και θέαμα στην πιάτσα των παραγωγών. Αρκετά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπω ότι σε εκδηλώσεις καθημερινά με προσοχή και παρακολουθώ μέσα και από το YouTube. Ναι, βέβαια υπάρχουν και αποσπάσματα και θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε δηλαδή μια εικόνα αυτών των εκδηλώσεων. Είναι πολυπίκυλες, όπως και εσείς είπατε, κύριε Διευθυντά. Θα συνεχιστούν και έχουμε πολλές ημέρες μπροστά μας με πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις. Το ερώτημα το δικό μου, έχετε τη στήριξη της περιφέρειας, των δήμων, της περιοχής, κάποιων άλλων? Ναι. Γιατί είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, πολύ μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, που φέρνει κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλοί κάνουν και τις διακοπές τους στην περιοχή. Βάζουν οι φορείς το χέρι στην τσέπη.
Ναι, η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος και η Δήμη. Η Δήμη. Ναι. Τώρα έτσι σε μια θα το πω, κάνουν ό,τι μπορούν. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε ταμείας, ούτε οικονομολόγος. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει ό,τι μπορούν. Ναι. Όμως μπορώ να πω ότι αυτό που μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν το αποδεικνύει. Δεν είναι αρρωγός όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση του Ορφέου με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι από ταμείων που υπάρχουν σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη σχέση. Όλα εξαντλούνται εκεί στις δηλώσεις και τέρμα. Όμως όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν το διοικητικό σκέλος, αλλά έχουν και το καλλιτεχνικό. Το οποίο το καλλιτεχνικό, δυστυχώς για αυτούς που αρνούνται να σκέψουν πάνω στα προβλήματα, έχει να κάνει με την οικονομία του πράγματος. Είναι πολύ ωραίο να λες ότι θέλω εκείνη την παράσταση, θέλω και εκείνη και εκείνη. Όμως αυτά εγγράφονται ως υψηλά κοστολόγια, δυστυχώς. Και μάλιστα υπάρχει τώρα και μια εκατέρωθεν σχέση, μια καραμπόλα. Δηλαδή, μιλάς με τον Χανδόλια και λες, ωραία, την κλείσαμε την παράσταση, η οποία είναι επιδαύρια παράσταση. Για να τη φέρεις από εκεί εδώ, σημαίνει ένα κοστολόγιο. Για τον παραγωγό. Για όλους. Για όλους. Ηθοποιούς, τεχνικούς, οδηγούς, τα πάντα. Ναι. Είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Και τώρα αρχίζει όλο αυτό να το επιφορτίζεται κατά μία έννοια ο θεατής, ακροατής, ο πελάτης. Αυτός θα πληρώσει το εισιτήριο. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει αν τα εισιτήρια είναι ακριβά, αν τα εισιτήρια είναι φθηνά, αν τα εισιτήρια καλύπτουν το κόστος της παραγωγής. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή ο θείασος που θα έρθει και θα παίξει στο αρχαίο θέατρο στο Δίον, οικονομικά μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων που συμμετέχουν. Γιατί εμείς, οι όποιοι θεατρικοί οργανισμοί, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν μπορεί να είμαστε αμέτωχοι σε αυτό. Δεν μπορεί να μην μας ενδιαφέρει αν οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες θα πληρωθούν. Μπορεί να μην να κάνουμε κάτι. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, που τους εργαζόμενους καλλιτέχνες, για να έχουν μια καλή θεατρική παράσταση με ένα επίπεδο και μια ποιότητα. Γιατί όταν ο ηθοποιός δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να αποδώσει στη σκηνή. Τώρα δεν μιλάμε για πρωταγωνιστές και τα πρώτα ονόματα που δεν έχουν και οικονομικό πρόβλημα. Μιλάμε και για τους νέους ηθοποιούς. Ακούγονται άσχημα πράγματα στην πιάτσα. Ακούγεται ότι το κομμάτι των νέων ηθοποιών δεν πληρώνεται ή παίρνει ένα. Δεν είναι αλήθεια αυτά. Είναι τέτοια η αλήθεια που δυστυχώς την κρύβουμε και δεν θα έπρεπε. Δεν θα λυθεί αλλιώς το πρόβλημα. Κύριε Διευθυντά, είπατε μία λέξη που μου έμεινε. Όταν σας ρώτησα αν βοηθάνε οι φορείς στον οργανισμό, γιατί είναι ένα πολιτιστικό γεγονός πάρα πολύ μεγάλο για την περιοχή, και μου είπατε, σεμνά θα το πω, ό,τι μπορούν να κάνουν. Δεν είναι πάντα οικονομική στήριξη. Χρειάζεται μια προετοιμασία των χώρων όλων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Εκεί λοιπόν, εκεί οι Δήμοι σας βοηθάνε, σας στηρίζουν ή είστε αναγκασμένοι να προσλάβετε προσωπικό για να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις εργασίες. Ευτυχώς, ναι, τα τελευταία χρόνια το κάνουν αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και μια πολύ μεγάλη βοήθεια, ας την ονομάσω έτσι τώρα, την Αντιπεριφέρεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί αισθανόμαστε κι εμείς μια σιγουριά. Αντιπεριφέρεια, ποια Αντιπεριφέρεια? Η Αντιπεριφέρεια Καταρίνης. Ωραία. Και ποιος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια? Είναι η κυρία Μαυρίδου, η Σοφία Μαυρίδου, μάλιστα. Γυναίκα. Πολύ σημαντικό. Η Σοφία, πια φτάσαμε να τη φωνάζουμε με το μικρό της όνομα για όλη αυτή την σημαντική βοήθεια για την εξοικείωση. Είναι σημαντικός αρρωγός όλη αυτή την υπόθεση, διότι πραγματικά και το φεστιβάλ, ο οργανισμός, η διοίκηση, αισθάνεται και μια σιγουριά. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι έχουμε εκείνο το πρόβλημα ή το άλλο, αμέσως τις περισσότερες φορές, η Αντιπεριφέρεια, η Μαυρίδου, είναι μαζί μας. Όπως και ο Δήμος, κατά αναλογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί νιώθεις ότι δεν είσαι στον αέρα, ότι πατάς σε κάτι όπου ο άλλος θα σε ακούσει. Θα σε ακούσει και θα κατανοήσει το πρόβλημά σου. Και με σεβασμό θα το ακουμπήσει, γιατί κυρίως αυτό λείπει. Νομίζω ότι τα καλλιτεχνικά έργα, συνεπώς οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, χρειάζονται και έναν σεβασμό. Όχι με την έννοια ότι μόνο αυτοί είναι ιδιαίτεροι οργανισμοί, τώρα δεν θέλω να φτάσω σε αυτό.
Όμως αλήθεια είναι ότι παράγουν ένα ιδιαίτερο προϊόν. Ναι, και θέλουν έναν σεβασμό από όλους. Και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες χρειάζεται σεβασμός προς τον θεατή και προς το όλο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Ναι. Δεν γιατί είναι. Και πολλοί καλλιτέχνες. Και πολλοί καλλιτέχνες, αν δεν είναι κάτι ποιοτικό, δεν το αγγίζουν. Βεβαίως. Το φεστιβάλ είναι εντελώς διαφορετικό. Ούτε για τη σχέση, ούτε για τη συμπεριφορά τους. Έτσι είναι. Κρίνονται όπως όλοι οι πολίτες. Και κρίνεται και το έργο τους. Όχι είναι καλλιτέχνες, ας το δικαιολογήσουμε εκείνο, εκείνο και το άλλο και όλα μαζί να είναι και ακραία ως συμπεριφορές. Όχι. Έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την συζήτηση αυτή που είχαμε. Ήταν τιμή για μας να σας φιλοξενήσουμε στο δελτίο μας. Για όλη τη δουλειά σας, να είστε καλά, καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Να επιλέξετε κάτι και να έρθετε. Πάρετε την παρέα και να έρθετε. Με πολύ χαρά θα το κάνουμε. Άλλωστε, έχω παρακολουθήσει αρκετές εκδηλώσεις. Είναι εξαιρετικές. Όχι φέτος όμως, φέτος δεν τα κατάφερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε στα Γραβενά τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Μάρκου, να μας δώσει όλες τις ειδήσεις, τηλεφωνικά η σύνδεσή μας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γραβενά. Επιτάπητο στο θέμα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου Γρεβενών, μετά τις επαφές του βουλευτή Γρεβενών κ. Πάτσε, του Δημάρχου Γιώργου Δασταμάνη, με τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη. Σκοπός, αν φυσικά δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στατικότητος, εδώ να τονίσουμε, Κατερίνα, σύμφωνα με την τότε εκτίμηση του Οργανισμού Αντισυστημικής Προστασίας, ο ΑΣΠ σημερινός, υπάρχουν προβλήματα με τη στατικότητα. Θα γίνει η αξιοποίηση ως πρόσθετος χώρος της φοιτητικής εστίας. Πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα, καθώς είναι ένα κτίριο ανεκμετάλλευτο, θα μπορούσε πολύ ωραία μετά από ένα γενικό lifting να χρησιμοποιηθεί ως φοιτητική εστία για τους σπουδαστές των δύο τμήματων του Πανεπιστημίου των Γρεβενών. Θα δούμε, Κατερίνα, αλλά όπως είπαμε θα ελεγχθεί από τους υπεύθυνους και θα δούμε. Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Σε εξέλιξη οι εργασίες ώστε να αποκατασταθούν οι λακκούβες περιμετρικά του ΚΤΕΛ Γρεβενών. Με τον πρόεδρο κ. Ζάκα να ευχαριστεί θερμά τον δήμαρχο κ. Δασταμάνη και τον αντίδημαρχο τεχνικών έργων Χρήστο Τριγώνη για την υλοποίηση του έργου μετά από σχετικό αίτημα. Κώστα, οι λακκούβες δημιουργήθηκαν από τις τελευταίες βροχοπτώσεις και τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και στην περιοχή. Και θα έλεγα, Κατερίνα, εδώ να πούμε την αλήθεια και από κακοτεχνίες, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, συνεχίζουμε εδώ με άλλες ειδήσεις. Μία νέα σειρά συμβάσεων συνολικού προπολογισμού 300.000 ευρώ υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιώργος Δασταμάνης για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών βελτίωσης δομών και υποδομών σε πόλη και χωριά, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και ενδυνάμωσης του τουριστικού κεφαλαίου, με την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρεία Σιαμίδης και ΟΕ. Άλλες ειδήσεις εδώ, Κατερίνα, από τα Γρεβενά. Ναι. Εξέγερση είχαμε προχθές την Τετάρτη πτέρυγα στο κατάστημα κράτησης φιλίου Γρεβενών από Αλγερινούς κρατούμενους, όπου μετά από εντολή εισαγγελία οδηγήθηκαν στους χώρους τους. Ενώ δύο εξ αυτών κατάφεραν εχνερά αντικείμενα και χρειάστηκε η διακομιδή και νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου χθες εξήλθαν από το νοσοκομείο. Κώστα, ξέρουμε πόσοι είναι οι κρατούμενοι στις φυλακές του Φελιού. Άγνωστος. 600 άτομα, Κατερίνα. 600 φυλακισμένοι. Μάλιστα, ναι. Ένα χωριό, ένα μεγάλο χωριό. Έτσι. Και τώρα τελευταία είχαμε ελάχιστες προσλήψεις, που δεν πρέπει να πούμε. Ο σύλλογος εκεί των δεσμοφυλάκων ζητεί πιο πολλές προσλήψεις. Και χρειάζονται προσλήψεις, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, 600 φυλακισμένοι. Πρέπει άμεσα να γίνουν και νέες προσλήψεις. Πάντα είχε λίγο προσωπικό εκεί. Έτσι. Πάντα, πάντα. Πάντα. Το αίτημα ήταν πάντα επίκαιρο. Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, Κατερίνα. Στην Αθήνα βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Δήμαρχος Δεσκάτης, όπως συναντήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον κύριο Καραγιάννη για το θέμα της Ε65, και όπως μας τόνισε ο Δήμαρχος Δεσκάτης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, κάτι σε εξέλιξη. Επίσης, ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, κύριο Πλεύρη,
για την υποστολήχωση από γιατρούς του κέντρου υγείας. Ενώ παραβρέθηκε στην χθεσινή συνάντηση των μικρών ορεινών δήμων όπου διοργάνωσε η ΚΕΔΕ. Επίσης, Κατρίνα, να πούμε εδώ, καλύτερη εξυπηρέτηση ζητούν οι πολίτες από το προσωπικό του κέντρου υγείας Δεσκάτης, το οποίο, αν και στελεχωμένο από 18 νοσηλεύτερες και 2 γιατρούς, παρουσιάζει κάποιες αριθμίες. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και εμβολιαστικό κέντρο εκεί, που σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα, Κώστα. Ναι. Κατρίνα, να πούμε άλλες ειδήσεις εδώ. Απολογισμός εξαμήνου από την Περιφερειακή Αρχή. Είχαμε χθες Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης από τον Περιφερειάρχη κύριο Κασαπίδη, από τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Φολίνα και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κύριο Κατζηδίση. Τελειώνοντας, να πούμε εδώ, στην Αθήνα βρέθηκε χθες το μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γρηγόρης Ευαγγέλου, όπως συναντήθηκε με φορείς για θέματα.